και με άλλα στελέχη για να καλύψουμε τις υγειονομικές ανάγκες. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι οι συνθήκες βέβαια διαβίωσης δεν είναι τόσο ευχάριστες, αλλά τουλάχιστον εμείς επιδημιολογικά επιτηρούμε το όλο θέμα. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν από πλευράς μετακίνησης όλων αυτών των ατόμων. Κύριε Γιαννόπουλε, πέρα από τη θεσμική σας ιδιότητα ως γιατρός, τι είναι αυτό που φοβάστε με αυτά που βλέπετε? Τι είναι αυτό που βλέπετε και πώς το φιλτράρετε με το μάτι του επιστήμονα, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά? Ναι, θα σας πω με επιστημονική έτσι τεκμηρίωση, χωρίς να θέλω να καλύψω ενδεχομένως κάτι, γιατί στην ιατρική δεν υπάρχει θέμα το να καλύπτουμε, είναι το να αναδεικνύουμε για να προλαμβάνουμε. Το θέμα είναι ότι φοβάται κανείς μήπως υπάρξουν κάποιες λοιμώξεις του πεπτικού, δηλαδή έχουμε κάποιες γαστρεντερίτιδες. Θα σας έλεγα ότι λόγω του ότι η τροφοδοσία από πλευράς διατροφής ικανοποιείται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από συγκεκριμένες μονάδες οι οποίες έχουν την αρτιότητα και έχουν και ISO, δεν φοβόμαστε για τροφομογενείς λοιμώξεις. Από το φοβόμαστε νερό όμως, κύριε Γιαννόπουλε, των συνθήκων, αυτό θα ήθελα να σας πω. Φοβόμαστε όμως από τις συνθήκες, όπως σας είπα, διαβίωσης, που δεν υπάρχουν δυνατότητες στο να πλύνει κανείς τα χέρια του εύκολα, γιατί στη δημόσια υγιεινή ένα από το μεγαλύτερο και κεφαλαιόδες στοιχείο είναι το πλύσιμο των χεριών και η καθαριότητα εν γέννη. Εκεί πρέπει να δείξουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μας και βεβαίως οι άλλες μορφές οι οποίες υπάρχουν των κάποιων κλινικών επεισοδίων είναι κυρίως νοσήματα του ανωτέρου αναπνευστικού, κρυολογήματα, τα παιδάκια τα οποία είναι ευπαθή και παρουσιάζουν εύκολες λοιμώξεις. Υπάρχει τεχνικά ή επιστημονικά η δυνατότητα να γίνει κάτι επιπλέον για τα παιδιά, εμβολιασμός ή παροχή κάποιων προληπτικά, κάποιων σκευασμάτων? Γιατί δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί μέχρι να φτάσουν στην ιδωμένη, είναι και η επιβάρυνση από τις συνθήκες της ιδωμένης. Κοιτάξτε, άλλο το θέμα του εμβολιασμού, άλλο το θέμα της κάποιας πρόληψης. Προληπτικά δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια αγωγή υπό τη μορφή διαφορών φαρμάκων. Το θέμα του εμβολιασμού είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο μας απασχολεί. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά παιδιά διαφόρου καταγωγής. Δεν είναι μόνο τα παιδάκια από τη Συρία, είναι και τα παιδιά από Αφγανιστάν, Πακιστάν κτλ. Η Συρία είχε ένα υγειονομικό σύστημα, το οποίο βέβαια διελήθη λόγω του πολέμου, του πενταετούς πολέμου, και δεν έχουμε εμβολιαστικό έτσι προφίλ των παιδιών αυτών. Μπαίνουμε στη λογική και του εμβολιασμού των παιδιών αυτών, αλλά οι πληθυσμοί αυτοί τώρα είναι κάπως μόνιμοι εδώ, διακινούμενοι σαν πρώτα. Κύριε Γιαννόπουλε, τώρα κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν εμβολιαστεί και στα κέντρα από τα οποία έχουν περάσει? Δηλαδή ακούγαμε και από τις οργανώσεις, έτσι, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τα παιδιά που έχουν περάσει από τα κέντρα αυτά, κάποια έχουν εμβολιαστεί, λέει, υπήρξε αυτή η πρόβλεψη. Λίγα είναι τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Θα τα έχετε παρακολουθήσει και εσείς στα τηλεοπτικά δίκτυα. Εφόσον τα παιδιά εδώ θα παραμείνουν, που δεν ξέρει κανείς για πόσο χρονικό διάστημα, αλλάζουμε εντελώς το προφίλ μας της αντιμετώπισης αυτών των παιδιών. Αλλά θα ήθελα να σας πω όμως ότι επειδή έχουμε την εμπειρία των περιστατικών αυτών, δεν αντιμετωπίζεται υπό τη μορφή της υγειονομικής βόμβας. Φοβόμαστε όμως να μην προκύψουν υγειονομικά βομβίδια λόγω των καιρικών συνθήκων και των συνθήκων που επικρατούν εδώ. Εσείς από πλευράς έχετε εικόνα, διαμονής, κύριε Γιαννόπουλε, έχετε εικόνα για το πόσα παιδιά είναι άρρωστα από αυτά τα 7.000? Τώρα, πόσα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Κιλκής με κάποιες λοιμώξεις? Έχετε μια εικόνα, έχει γίνει αποτύπωση, καταγραφή? Προσωπικά δεν γνωρίζω πόσα παιδιά νοσηλεύονται. Αυτό που μπορώ να πω είναι τα παιδιά τα οποία είδαμε εμείς χθες. Ένα παιδάκι αναγκαστήκαμε και το διακομίσαμε στο νοσοκομείο Κιλκής. Αλλά αριθμό
παιδιών που νοσηλεύονται δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα. Υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο το οποίο το ρυθμίζει το ΕΚΕΠΗ που έρχεται σε επαφή με τους γιατρούς του κόσμου και τους γιατρούς χωρίς σύνορα και με τις άλλες υγειονομικές ομάδες που λειτουργούν εδώ για να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Ξέρετε, η ιατρική γίνεται κάτω από συνθήκες αντίξωες. Είναι μια εκστρατεία ολόκληρη η οποία επιχειρείται και θα έλεγα ότι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που διαθέτουμε και με τις δυνάμεις που έχουμε, με επάρκεια. Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα ζήτημα. Οι δυνατότητες είναι ένα ζήτημα και δεν το λέμε με διάθεση εντυπωσιασμού, ούτε να δημιουργήσουμε καμία εντύπωση. Αρκούν αυτές οι μονάδες που διαθέτεται στην Ιδωμένη, στον Πειραιά και σε άλλα σημεία? Είναι επαρκείς οι υποδομές που διαθέτετε? Δεν μπορώ να σας πω ότι, ξέρετε, είμαι ευτυχής από όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, αλλά τουλάχιστον με επάρκεια αντιμετωπίζουμε τα θέματα τώρα. Είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση αυτή στοιχειοδός. Κύριε Γιαννόπουλε, βάλατε όμως μια συγκεκριμένη ημέρες και κομβική λέξη. Είπατε το τώρα. Το τώρα που με τους υπολογισμούς αυτή τη στιγμή στη χώρα, μέσες άκρες, έτσι, είναι γύρω στις 35.000, 37.000 πρόσφυγες. Ναι. Όμως αυτό που υπάρχει ως πρόβλεψη και από τους υπουργούς της κυβέρνησης είναι ότι αυτός ο αριθμός ίσως τριπλασιαστεί και μέσα σε αυτό το μήνα που διανύουμε. Ναι, όπως βλέπετε όμως υπάρχει και μια άλλη διαχείριση από πλευράς υποδομών που δημιουργούνται και κέντρα τα οποία θα υποδεχτούν όλα αυτά τα άτομα. Γι' αυτό σας είπα το τώρα. Τώρα επικρατεί αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι αύριο η κατάσταση θα είναι καλύτερη από αυτή που παρατηρείται σήμερα. Γιατί δεν κρύβω να πω ότι και τα άτομα αυτά εδώ, οι συνάνθρωποι μας που είναι εδώ, θα εξοικειωθούν με την πραγματικότητα. Δηλαδή ενημερώνονται ότι τα σύνορα πλέον είναι κλειστά και παίρνουν και αυτά τα άτομα τις αποφάσεις τους. Άρα λοιπόν και η εξοικείωση των ατόμων αυτών δημιουργεί συνθήκες εκτόνωσης κάπως του προβλήματος. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε το γενινέχον κατά αυτόν τον τρόπο, όπως σας ανέλησα, επιστημονικά και υπεύθυνα. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τη Λία τη Χριστάρα. Βλέπουμε την εικόνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, τώρα εδώ...